are screaming into the canyon at the moment. Γεια σας, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θέλω να δούμε μαζί αυτό το υπέροχο φορεματάκι για τη θάλασσα. Δυστυχώς εδώ το βλέπετε μόνο σαν μπλούζα, γιατί δεν υπήρξε κανένας τρόπος απολύτως να πείσω την κόρη μου να βάλει μαγιό και να το φωτογραφίσω. Βάλτε τη φαντασία σας λοιπόν. Εδώ και αρκετό καιρό μου έχουν κάνει δώρο από το plexoudes.gr αυτό το νήμα. Όταν μπήκα και είδα το site, το Plexoudes, και στο Facebook και στο e-shop, θα σας βάλω τα link από κάτω, ενθουσιάστηκα με τα νήματα που έχει, γιατί έχει μεγάλη ποικιλία, νήματα για όλες τις προτιμήσεις, αλλά και τα βαλάντια. Το συγκεκριμένο το καρτόπου είναι πολύ αγαπημένο νήμα, γιατί είναι υπερβολικά μαλακό, μπλέκεται με βελονάκι 2,5 με 3, είναι 50% ακριλικό και 50% βαμβακερό νήμα. Μου αρέσει πάρα πολύ η υφή του, είναι ξεκούραστο στο πλέξιμο, έχει πάρα πολύ όμορφα χρώματα, μεγάλη γκάμα χρωμάτων. Εγώ λοιπόν με αυτό το τόσο ανάλαφρο νήμα θα πλέξω αυτό το φόρεμα θαλάσσης για την κόρη μου και θεωρώ ότι είναι το ιδανικό νήμα για μια καλοκαιρινή δημιουργία, γιατί είναι υπερβολικά μαλακό και ανάλαφρο. Μπείτε στο plexoudes.gr, δείτε και εσείς τα νήματά του. Εγώ θα χρησιμοποιήσω βελονάκι νούμερο 4,5, όπως πάντα χρησιμοποιώ λίγο μεγαλύτερο βελονάκι. Η συγκεκριμένη πλέξη σίγουρα το σηκώνει αυτό το βελονάκι. Οι πλέξεις δίχτυ ούτως ή αλλιώς είναι πολύ ανάλαφρες και τρυπητές. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτό το σχετικά εύκολο ρούχο. Θα σας δείξω την πλέξη που πραγματικά είναι πολύ εύκολη, αλλά σαν πλέξη έχει και αυτή τις ιδιαιτερότητές της και τα κολπάκια της. Μείνετε λοιπόν μαζί μου σε όλο το βίντεο για να δείτε όλα τα τρίκ και τα κόλπα για να πετύχουμε καλά αυτού του είδους τις πλέξεις. Πρώτα απ' όλα το σχέδιό μας είναι πολλαπλάσιο των 5, αλλά κανονικά για να μας βγει σωστό πρέπει να είναι πολλαπλάσιο των 15, για να βγει στο τέλος σωστά η βεντάλια και οι καμπύλες. Θα το δείτε τώρα που θα το ξεκινήσουμε. Για το μέγεθος medium λοιπόν, εγώ έριξα 90 πόντους. Λοιπόν, έκανα την αρχική μου αλυσίδα με 90 πόντους και πάμε να σας μετρήσω να δείτε κάτι. Σαν αρχική αλυσίδα λοιπόν είναι 58 εκατοστά. Δείτε στην πορεία πόσο θα μειωθεί το αρχικό αυτό νούμερο με την πρώτη σειρά σχέδιο που θα κάνουμε, με την τρίτη. Γι' αυτό σας λέω ότι ενώ είναι πάρα πολύ εύκολη πλέξη, έχει τα κολπάκια της, τις παγιδούλες της καλύτερα μπορώ να πω. Πάμε, έκανα μια αλυσίδα, γύρισα στον πρώτο μου πόντο, ένα άριχτο όπως κάνω πάντα και κάνω 5 αλυσίδες. Αφήνω 3 πόντους κενούς και στον τέταρτο πατάω με ένα άριχτο. Δημιούργησα την πρώτη μου καμάρα. Από εδώ και πέρα θα τις λέω καμάρες. 5 αλυσίδες, 2, 3, 3 κενά, στο τέταρτο πατάω με ένα άριχτο. Η δεύτερη καμάρα μου. Παίρνω νήμα, 1, 2, 3 στο τέταρτο θα μπω και θα κάνω ένα ποδαράκι που θα βγω 3 φορές. Παίρνω νήμα, μπαίνω στον πόντο, βγαίνω μία φορά, 2 φορές, 3 φορές. Πάμε πάλι, μία φορά, 2 φορές, 3 φορές. Στην ίδια λοιπόν αυτή τρυπούλα, στον ίδιο πόντο, θα κάνω 7 τέτοια ποδαράκια.
7 λοιπόν ποδαράκια. Όπως είμαι εδώ, προσέχουμε λίγο, γιατί εδώ έχει μαζευτεί λίγο πόντος. Μην τον χάσουμε. Στον τέταρτο πόντο κλείνουμε ένα άριχτο. Αυτό ήταν η πρώτη μας βεντάλια. Καμάρες και βεντάλιες λοιπόν. 5 αλυσίδες. 1, 2, 3 στο τέταρτο. Μπαίνουμε ένα άριχτο. Πέντε αλυσίδες, στον τέταρτο πόντο μπαίνουμε ένα άριχτο. Πάμε για την επόμενη βεντάλια. Δηλαδή τι κάνουμε, 2 καμάρες, μία βεντάλια. 2 καμάρες, μία βεντάλια. Στον τέταρτο πόντο θα βγω 3 φορές, ποδαράκι που βγαίνω 3 φορές. Ξανά. Άλλο ένα, 7 ποδαράκια, στον ίδιο πόντο. Προσέχουμε τον πόντο που έχει στριμωχτεί και κλείνω στον τέταρτο πόντο με ένα άριχτο τη βεντάλια μου. Τώρα έχουμε 2 καμάρες να δημιουργήσουμε. Συνεχίζουμε έτσι μέχρι το τέλος της σειράς και φτάνοντας στο τέλος, 5 αλυσίδες, μπαίνω στον τελευταίο μου πόντο και έχω δημιουργήσει τη δεύτερη καμάρα μου. Γιατί λοιπόν σας είπα ότι πρέπει να είναι πολλαπλάσιο των 15 και όχι των 5 πόντων? Εάν σας έλεγα πολλαπλάσιο των 5, γιατί 5 χρειάζονται για να κάνουμε είτε την καμάρα είτε τη βεντάλια, σταματάγατε ας πούμε στους 85 πόντους. Κοιτάξτε πού θα τελειώνατε. Ενώ πρέπει να τελειώσει σε 2 καμάρες όπως ξεκίνησε. Μπορεί να βάζατε 70 πόντους ας πούμε, θα σας σταμάταγε εδώ. Κανονικά λοιπόν είναι πολλαπλάσια των 15 πόντων, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί το σχέδιο με μία βεντάλια και 2 καμάρες στο τέλος. Να δούμε λίγο τις διαστάσεις πάλι. Η δεύτερη παγίδα αυτής της πλέξης. Κατέβηκε στα 45 εκατοστά με την πρώτη σειρά. Θα δείτε και στην πορεία ότι πάλι θα αλλάξουν οι διαστάσεις. Θα μικρύνει κι άλλο. Πάμε για τη δεύτερη σειρά όμως και θα το δείτε στην πορεία αυτό που σας λέω. Κάνω μια λυσίδα στον αέρα, γυρίζω και εγώ για να κρατώ ίσια τα τελειώματά μου, ίσια στις άκρες μου και να μην χάνω τους πόντους μου, μπαίνω πάντα κατευθείαν στο άριχτο και κάνω ένα άριχτο. Και τώρα θα κάνω τις 5 αλυσίδες. Και μπαίνω κατευθείαν στην πρώτη καμάρα. Κλείνω με ένα άριχτο και συνεχίζω. 5 αλυσίδες στην επόμενη καμάρα. Μπαίνω μέσα στο κενό της καμάρας. Δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο. Πάμε, 5 αλυσίδες και θα μπω στο δεύτερο ποδαράκι της βεντάλιας μου. Πέντε αλυσίδες και θα μπω στο πρώτο τελευταίο ποδαράκι από το κοχύλι. Πέντε αλυσίδες και μπαίνω στην επόμενη καμάρα.
Συνεχίζω να δημιουργώ καμάρες μπαίνοντας στο κενό από την καμάρα της προηγούμενης σειράς μέχρι που φτάνω στο κοχύλι και εκεί μπαίνω στο δεύτερο πόντο, στο δεύτερο ποδαράκι. Κάνω 5 αλυσίδες και μπαίνω στο πρώτο τελευταίο ποδαράκι από το κοχύλι. Συνεχίζω, 5 αλυσίδες και μπαίνω στην επόμενη καμάρα. Μέχρι το τέλος της σειράς και θα δείξω εκεί πώς κλείνουμε τη σειρά μας. Ξεκινήσαμε κάνοντας κατευθείαν 5 αλυσιδίτσες και μπαίνοντας στην πρώτη καμάρα. Πάμε να σας δείξω όμως πώς θα την κλείσουμε τη σειρά. Έχω φτάσει στο τελευταίο, έκανα την καμάρα μου, μπήκα στην τελευταία και τώρα κάνω 2 αλυσίδες, παίρνω νήμα και θα μπω στο άριχτο που έχω κάνει, που σας είπα ότι πάντα ξεκινάω με ένα άριχτο για να είναι καθαρός και εύκολος ο πόντος μου, για να ξέρω που θα πατήσω. Μπαίνω λοιπόν σε αυτό το άριχτο και θα βγω 3 φορές. 3. Με αυτό τον τρόπο δημιούργησα την πλευρά αυτή ευθεία, ίσια και την καμάρα. Μία αλυσίδα, γυρίζω και ό,τι και αν έχω να κάνω, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να μπω με ένα άριχτο. Αυτό είναι για να είναι καθαρή η πόντη, όπως σας είπα. Για να ξέρω πού πατάω και τι κάνω. Ξεκινάμε την επόμενη σειρά. 5 αλυσίδες και μπαίνω στην καμάρα μου. Νάτι. Είμαι στη δεύτερη σειρά πάνω από τη βεντάλια. Θα κάνω άλλη μία τρίτη και θα επαναλάβω τη σειρά με τις βεντάλιες. Άρα, μετά από κάθε σειρά με βεντάλια, κάνουμε 3 σειρές με σκέτες καμάρες και μετά επαναλαμβάνουμε. Έχω φτάσει στο τέλος της σειράς. 5 αλυσίδες. Και μπαίνω στην τελευταία καμάρα μου, έτσι απλά, με ένα άριχτο. Ένα άριχτο για τη νέα μου σειρά. Άρα, ξεκινάμε πάντα με 5 αλυσίδες που δημιουργούν μία καμάρα. Και στη μία σειρά τελειώνω κανονικά με άριχτο, με καμάρα με άριχτο και στην άλλη σειρά τελειώνω με 2 αλυσίδες και το ποδαράκι με τους 3 πόντους. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα που έχει αυτή η πλέξη για να μας βγουν οι ίσιες εντελώς οι πλευρές και να μην προσθέσουμε ή να μην μειώσουμε πόντο. Να, δείτε, θυμάστε που στη δεύτερη σειρά ξεκίνησα κατευθείαν με την καμάρα έτσι, μπαίνοντας στην πρώτη καμάρα. Έχω καμάρα, άρα μπαίνω με ένα άριχτο. Και τώρα είναι η σειρά που ολοκληρώνω με 2 αλυσίδες. Παίρνω νήμα και μπαίνω στο άριχτό μου. Δείτε όμορφο που είναι, καθαρός πόντος. Και βγαίνω 3 φορές. Οπότε 3 και 2, 5. Να δει η καμάρα μου. Αφού λοιπόν γυρίσω τη σειρά μου και κάνω 5 αλυσίδες για να πατήσω στο επόμενο, την επόμενη φορά που θα φτάσω πάλι εδώ, τι θα θέλω να κάνω, πάλι αυτό. Κοιτάξτε, φαίνεται καθαρά. Στην προηγούμενη γύρισα με καμάρα, στην προπροηγούμενη 2 και 3.
Δηλαδή, μη σας φαίνεται δύσκολο ή ότι θα μπερδευτείτε, γιατί προχωρώντας οι σειρές θα αναγνωρίζετε από μόνες σας πώς πρέπει να κλείσετε για να βγει ίσιο και όμορφο. Δείτε εδώ. Από αυτή την πλευρά τι έχω να κάνω. Θα κάνω την καμάρα μου και θα πατήσω εδώ. Δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Με οδηγεί μόνο του το σχέδιο, τι έχω να κάνω. Και αν ξεχνάτε τι έχετε κάνει στην προηγούμενη σειρά, ισιώστε το στην αρχή με τα χέρια σας. Θα δείτε ότι εδώ είναι εντελώς ίσιο και θα σας οδηγήσει μόνο του τι πρέπει να κάνετε. Εδώ απλά μία καμάρα έχω να κάνω, φαίνεται καθαρά. Πάμε και στην τελευταία σειρά που έχω να σας δείξω, για να μην σας κουράζω. Είναι η σειρά με τα κοχύλια, τα οποία όμως αυτή τη φορά θα τα ξεκινήσω πιο πριν. Όταν ξεκινήσαμε την πρώτη σειρά, τα κάναμε μετά από δύο καμάρες. Τώρα για να βγει ένα παρά ένα, θα ξεκινήσω αμέσως με βεντάλια. Δεν ξεχνάμε ότι ξεκινάμε πάντα με άριχτο και παίρνω νήμα και θα μπω στον τρίτο πόντο, στο τρίτο αλυσιδάκι μου, μέσα στην αλυσίδα μου, θα βγω τρεις φορές, ξανά μέσα στην ίδια αλυσίδα, 7 φορές λοιπόν. Και αφού κάνουμε τη βεντάλια, πάμε στην επόμενη καμάρα, κλείνουμε με ένα άριχτο και πάμε 5 αλυσίδες στην επόμενη καμάρα. Αφού έκανα τις δύο καμάρες, έχω να κάνω βεντάλια. Παίρνω νήμα και θα μπω στον τρίτο πόντο, το μεσαίο δηλαδή, μέσα όμως, όχι από κάτω, και κάνω 7 ποδαράκια που βγαίνω 3 φορές. Κλείνω τη βεντάλια μου με ένα άριχτο στην επόμενη καμάρα, 5 αλυσίδες, μπαίνω στο επόμενο. Αυτό είναι λοιπόν το σχέδιο. Δείτε αν δεν τόσο πως είναι. Λοιπόν, είμαι στα 43 εκατοστά. Δείτε λοιπόν, προχωρώντας οι σειρές, πόσο μειώθηκε το αρχικό φάρδος. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα. Όσο ανεβαίνει, μαζεύει το πλεκτό. Άρα, εσείς θα κρίνετε από το βελονάκι που χρησιμοποιώ, το νούμερο 4,5, με αυτό το νήμα, ότι εγώ έκανα 4 σετ με βεντάλιες για το μέγεθος medium. Για το μεγαλύτερο μέγεθος, επειδή δεν προσθέτουμε μόνο 5 αλλά 15 πόντους, θα πρέπει να προσθέσετε τουλάχιστον 2 φορές αυτό το κομμάτι. Και όταν θα τελειώσει και θα τον μπλοκάρω και θα το τεντώσω το πλεκτό μου, τότε θα δείτε τις πραγματικές διαστάσεις και θα κρίνετε αν πρέπει να προσθέσετε μία φορά αυτό
αυτό το σετ των 15 πόντων ή δύο φορές, ανάλογα τι θέλετε εσείς. Το μήκος του θα αλλάξει πάνω από 10 εκατοστά. Αυτό σας το λέω γιατί όταν θα κάνετε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, εάν δείτε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο επάνω σας, είναι μακρύ, όταν θα τεντώσει θα γίνει φόρεμα. Προσέξτε λοιπόν να σταματήσετε το πλεκτό σας τουλάχιστον 10 πόντους λιγότερο από αυτό που θέλετε. Αυτή την ιδιαιτερότητα λοιπόν έχει η πλέξη δίκτυ. Η πλέξη δίχτυ, το μέγεθος μεταβάλλεται και ειδικά το μήκος του. Κρεμάει πολύ. Εγώ λοιπόν θα κάνω τουλάχιστον 70 πόντους, 70 εκατοστά το ύψος, γιατί το θέλω 80 εκατοστά, είναι ένα μίνι φόρεμα για τη θάλασσα. Οπότε όταν θα τεντώσει, εκεί θα φτάσει στα 80 εκατοστά για το μέγεθος medium. Και λίγο πριν φτάσω τα 70 εκατοστά, θα ανοίξω το βίντεο για να κάνουμε μαζί μία καμπύλη πολύ μικρή για το σβέρκο πίσω. Πάμε λοιπόν, έχω φτάσει στο επιθυμητό μήκος. Όσο αφορά το κομμάτι της πλάτης πάντα, είμαι σχεδόν στο τέλος. Επέλεξα να σταματήσω μία σειρά μετά τις βεντάλιες. Και αφού δω με το μάτι που περίπου θέλω να είναι το άνοιγμα για το σβέρκο, λέω λοιπόν ότι εδώ πριν τις βεντάλιες είναι 6 καμάρες, 6 καμάρες και από αυτή την πλευρά. Θα κάνω λοιπόν τις άλλες δύο σειρές που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί μόνο σε αυτά τα 6 κομματάκια, μόνο για 6 καμάρες. Κάνουμε λοιπόν τον αρχικό μας πόντο και ξεκινάμε κανονικά με τις 5 αλυσίδες και μπαίνουμε στη βεντάλια μας και μπαίνουμε στην επόμενη καμάρα. Θα το κάνω μόνο μέχρι το σημείο που έχω επιλέξει ότι θα σταματήσω για να κάνω το άνοιγμα για το σβέρκο. Και έφτασα λοιπόν σε αυτό το σημείο, έχω κάνει 4, 5, 6 καμάρες σταμάτησα και γυρίζω κανονικά να κάνω την επόμενη σειρά. Κάνω ό,τι θα έκανα αν ήταν και ολόκληρη σειρά ή μεγάλη σειρά, δεν αλλάζει κάτι, απλά σταμάτησα νωρίτερα. Είναι λοιπόν οι δύο τελευταίες σειρές της πλάτης μου από τη μία πλευρά και θα κάνω και άλλες δύο από την άλλη πλευρά. Βλέπω ότι πρέπει να κάνω τις δύο αλυσίδες και το ποδαράκι με τους 3 πόντους. Να το. Και τελείωσα. Τρεις σειρές πάνω από τη βεντάλια μου. Έχω τελειώσει από αυτή την πλευρά, κόβω το νήμα μου. Και πάμε από την άλλη πλευρά. 4, 5, 6. Εδώ λοιπόν θα ενώσω καινούριο νήμα για να κάνω τις δύο σειρές που μου λείπουν.
Ολοκλήρωσα και αυτή την πλευρά. Και στερεώνω. Πάμε τώρα να σας εξηγήσω γιατί ξεκίνησα από την πλάτη. Αυτό το κομμάτι που έχω μπροστά μου δεν είναι το πραγματικό μέγεθος της μπλούζας. Σας είπα ότι η συγκεκριμένη πλέξη πρέπει να μπλοκαριστεί ή να ατμιστεί. Εγώ επιλέγω το μπλοκάρισμα για να είναι και μπροστά μου τεντωμένο και να κάνω τις μετρήσεις για να σας δείξω τι εννοώ. Όποια κυρία χρησιμοποιεί το σίδερο με τον ατμό χωρίς να κουμπάμε το πλεκτό μας πάντα, ας το κάνει με αυτόν τον τρόπο, η κάθε μία με τον τρόπο της. Αφού λοιπόν τον μπλοκάρω και δω τις αληθινές του διαστάσεις, τότε θα κάνω τον μπροστινό, γιατί στον μπροστινό θέλω να κάνω V. Εάν κρίνω από το κομμάτι που έχω πλέξει τώρα, που έχει λάθος διαστάσεις, μάλλον δεν θα πετύχουμε σωστά το V. Ή θα γίνει πιο κάτω ή θα γίνει πιο πάνω. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα το μπλοκάρω, θα το ετοιμάσω και όταν θα είναι έτοιμο με τις πραγματικές του διαστάσεις, τότε θα μετρήσω που θέλω να κάνω το V. Πάμε λοιπόν να σας δείξω μπλοκαρισμένο και έτοιμο με τις κανονικές του διαστάσεις. Ξεκινήσαμε με 43 εκατοστά φάρδος και 68 ύψος και όταν το κομμάτι το μπλοκαρά και όταν το κομμάτι το τέντωσα πάνω σε αυτά τα, το puzzle, τα έχω πάρει αυτά τα κομμάτια από το κατάστημα παιχνιδιών, έφτασε τα 50 εκατοστά φάρδος και τα 80 εκατοστά ύψος. Δείτε διαφορά. Τώρα λοιπόν ξέρω ότι θα κάνω το μπροστινό μου κομμάτι ανάλογα με το που θέλω το V. Και εγώ μέτρησα πάνω στην κόρη μου και είδαμε ότι θέλουμε 25 με 30 εκατοστά το V. Ένα βαθύ V λοιπόν για το μαγιό. Αφού λοιπόν μέτρησα το μπλοκαρισμένο, το τεντωμένο κομμάτι, είδα σε ποιο σημείο είναι το βάθος που θέλω, τα 30 εκατοστά. Τώρα ας πούμε είναι 4 σειρές, είδα ότι στις 4 τελευταίες σειρές με τις βεντάλιες είναι το σημείο που θέλω να ξεκινήσω να χωρίζω τα κομμάτια μου. Χρησιμοποιώ το σαν σημάδι τις βεντάλιες επειδή είναι το πιο εμφανή κομμάτι πάνω στο πλεκτό μας. Βρήκα λοιπόν τη μέση ακριβώς του πλεκτού. Ανάμεσα στις δύο βεντάλιες έχω τρεις καμάρες σε αυτή τη σειρά. Στη μεσαία καμάρα λοιπόν είναι το κέντρο. Και έκανα το ένα κομμάτι το δεξί από την καμάρα και μετά. Και μου έμεινε τώρα το άλλο κομμάτι να το ξεκινήσω μαζί σας. Μπαίνω στο ίδιο, στην ίδια καμάρα. Προσοχή να μπείτε από τη σωστή πλευρά, ε! Η καλή πλευρά είναι η βεντάλια, η ανάποδη, τώρα είμαι πάλι στην καλή πλευρά. Θα μπω λοιπόν στην ίδια καμάρα και ξεκινάω να πλέκω πάλι με τον ίδιο τρόπο. Ούτε αυξήσεις, ούτε μειώσεις, τίποτα δεν κάνω. Απλά χώρισα το πλεκτό μου στα δύο. Δεν κάνω μειώσεις γιατί η πλέξη είναι τέτοια που ούτως ή αλλιώς από μόνη της μπροστά θα ανοίξει. Να το, εδώ χωρίζεται λοιπόν. Κανονικά δύο ίσια κομμάτια μέχρι επάνω. Δεν έχω να μετρήσω τίποτα. Από τη στιγμή που είχα μετρήσει το V μου στο τεντωμένο κομμάτι, ξέρω ότι θα μου βγει εκεί 25 με 30 εκατοστά. Ξέρω λοιπόν τώρα από τις βεντάλιες ότι έχω να κάνω και από την άλλη πλευρά τόσες σειρές. Ακούραστο λοιπόν το κομμάτι μου χωρίς μετρήσεις. Συνεχίζουμε κανονικά την πλέξη μας όπως την κάνουμε μέχρι επάνω. Στη δική μου περίπτωση σας είπα είναι 4 σειρές με βεντάλιες. Συν τις ενδιάμεσες βέβαια με τις καμάρες. Να σας πω ότι όταν έφτασα στην έτοιμη πλευρά, στην τελευταία βεντάλια, ξέρω ότι θέλω άλλες 3 σειρές με καμάρες για να τελειώνει το πλεκτό. Στις 2 σειρές σταμάτησα και άφησα αρκετό νήμα για την τελευταία σειρά με καμάρες, την οποία όμως θα την κάνω ενώνοντας το μπροστινό μου με το πίσω. Η ένωση θα είναι με την τρίτη σειρά και θα είναι μια αόρατη ένωση, σαν να συνεχίζουν οι καμάρες.
Κάντε μου λοιπόν κι εσείς τα δύο κομμάτια που χωρίζουν το πλεκτό μας μέχρι την πρώτη τελευταία σειρά του πλεκτού. Πρώτα όμως θα μπλοκάρω το κομμάτι αυτό με τον ίδιο τρόπο όπως μπλόκαρα το πίσω κομμάτι. Όταν στεγνώσει και αυτό το κομμάτι, τότε θα συνεχίσω. Να τα και τα δύο μου κομμάτια με καρφίτσες, τα έχω βρέξει, περιμένω να στεγνώσουν και όταν είναι έτοιμα, παίρνω να τα ενώσω. Καλή και καλή πλευρά προς τα κάτω και έχω μπροστά μου την ανάποδη πλευρά. Παίρνω το νήμα που είχα αφήσει σε αναμονή, ενώνω τις γωνίες με ένα ριχτό και ξεκινάω. Τρεις αλυσίδες και μπαίνω στην πρώτη καμάρα με άριχτο. Τρεις αλυσίδες και μπαίνω στην καμάρα του πίσω κομματιού. Τρεις αλυσίδες, δύο αλυσίδες και μπαίνω στην καμάρα που είναι στο μπροστινό κομμάτι. Στην πίσω, δύο αλυσίδες, στην μπροστινή καμάρα. Έτσι ενώνω λοιπόν το πίσω με το μπροστά, δύο αλυσίδες και άριχτο καμάρα με καμάρα, καμάρα με καμάρα, ένα λάξ. Δύο αλυσίδες και άριχτο στην καμάρα του ενός κομματιού. Δύο αλυσίδες, άριχτο στην καμάρα του άλλου κομματιού. Δείτε, αυτή είναι η ένωσή μου, είναι σε αυτό το σημείο, αλλά είναι αόρατη βασικά. Μου έχει περισσέψει αρκετό νήμα, δεν θα το κόψω όμως να πάει χαμένο, με αυτό το νήμα θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω στο λαιμό γύρω γύρω, εγώ τα άριχτα. Το αφήνω προς το πάνω στην άκρη. Και πάμε να ενώσουμε και από την άλλη πλευρά. Η καλή πλευρά προς τα κάτω, η ανάποδη πλευρά επάνω προς εμένα, το ίδιο και στο μπροστινό κομμάτι και ακολουθώ την ίδια τακτική. Αφού λοιπόν ένωσα και τους δύο ώμους, πάμε να κάνουμε τα μανίκια. Θα γυρίσουμε το πλεκτό μας έτσι. Από την καλή πλευρά είμαι πια, έχω την καλή πλευρά μπροστά μου και έχω ακριβώς το κέντρο μπροστά μου, να το. Μετρήστε μου γύρω από τη μασχάλη σας, γύρω από τον μπράτσο σας, το πιο φαρδύ σημείο. Ξέρω ότι συνήθως αφήνω για τις μπλούζες μου 40 εκατοστά άνοιγμα. Όμως η συγκεκριμένη δεν θα είναι ωραία αν έχει φαρδύ μανίκι. Το μανίκι πρέπει να είναι εφαρμοστό πάνω στο χέρι, σε αυτό το ρούχο. Άρα λοιπόν, γι' αυτό σας είπα, μετρήστε ακριβώς το πιο φαρδύ σημείο του χεριού σας. Σε αυτή την περίπτωση είναι 30 εκατοστά. Θα βάλω λοιπόν τα σημάδια μου, 15 εκατοστά από τη μία πλευρά, 15 από την άλλη. Θα ενώσω το νήμα μου και θα σηκώσω το μανίκι μου για αυτά τα 30 εκατοστά. Το πιο φαρδύ σημείο λοιπόν του μπράτσου σας για να ξεκινήσετε ένα μανίκι που θα είναι πάνω στο χέρι. Ούτε φαρδύ ούτε στενό δεν θα σας βγει έτσι. Ξεκινάω λοιπόν και αφού ενώσω το νήμα μου μπαίνω κανονικά σαν να έχω καμάρες όπως είχα στην από κάτω σειρά, ας είναι κόντρα το πλεκτό μου.
Εγώ τις άκρες τις θεωρώ καμάρες. Κάνω λοιπόν 5 αλυσίδες και μπαίνω στην πρώτη καμάρα. Συνεχίζω έτσι μέχρι το ποντοδείκτη μου, μέχρι το σημάδι που έχω βάλει. Θα μετρήσω για να σιγουρευτώ. Και συνεχίζουμε τη δεύτερη σειρά. Άριχτο, όπως πάντα. 5 αλυσίδες. Μπαίνω κατευθείαν στην πρώτη καμάρα για να δημιουργήσω την επόμενη σειρά. Και συνεχίζω. Στο μανίκι δεν θα κάνω καμία βεντάλια, είναι ένα μικρό κομμάτι το μανίκι και θα το κάνω σκέτο, μόνο με καμάρες. Μην ξεχάσετε, όταν ξεκινήσετε τη μία πλευρά, το ένα μανίκι, εκτός από τα εκατοστά να μετρήσετε και πόσες καμάρες κάνατε. Εγώ, ας πούμε, στα 30 εκατοστά έκανα 11 καμάρες. Θα το σημειώσουμε κάπου να μην το ξεχάσουμε, γιατί 11 καμάρες πρέπει να μου βγουν και στο άλλο μανίκι. Σιγουρεύω πάλι τα εκατοστά μου, είμαι κομπλέ, είμαι στα 31 εκατοστά. Μία χαρά λοιπόν. Και θα συνεχίσω έτσι να κάνω το μανικάκι μου. Όπως είδατε, είναι ένα μανίκι περίπου 3 τέταρτα, ένα μέτριο μανίκι. Μπορείτε να το κάνετε πιο κοντό, πιο μακρύ, ό,τι επιθυμείτε εσείς και ό,τι σας αρέσει. Έφτασα λοιπόν και έχω κάνει 18 σειρές και αν το τεντώσω, που θα γίνει μετά το μπλοκάρισμα, θα είναι 25 εκατοστά τουλάχιστον. Αφού λοιπόν το μπλοκάρουμε και αυτό το κομμάτι, για να τεντώσει, το διπλώνουμε από την καλή πλευρά. Έχω δηλαδή την καλή πλευρά μπροστά μου, από την έξω πλευρά είναι η καλή. Η ένωσή μας είναι εξωτερική σε αυτό το ρούχο. Πάμε, θέλω να κάνω μια τσαχπινιά στο μανίκι, θέλω να αφήσω ένα άνοιγμα, αλλά για να μην κόβω, στερεώνω και δένω πάλι κλωστές, θα πάω λίγο πιο κάτω με βουβά, χρησιμοποιώντας το ίδιο νήμα, εκεί που τελείωσα δηλαδή τη σειρά μου. Αν έχετε καταλάβει, προσπαθώ σε όλα μου τα πλεκτά να έχω όσο το δυνατόν λιγότερες ενώσεις και στερεώματα στο τέλος, γιατί είναι ό,τι βαριέμαι περισσότερο. Κατεβαίνω λοιπόν πιο κάτω με βουβά. Έξι σειρές άφησα, έξι σειρές θα αφήσω και από την άλλη πλευρά και ξεκινάω να ενώνω με άριχτα από εδώ και πέρα. Προσέχουμε να είναι σειρά με σειρά, να μην μου στραβώσει το πλεκτό μου. Και κάνω εμφανή ραφή εξωτερική με άριχτα. Αφήνοντας βέβαια πάνω στο μανίκι μου εγώ ένα άνοιγμα. Φτάνοντας στο κάτω μέρος της μπλούζας, είμαι πριν το τέλος,
15 εκατοστά έχω αφήσει εγώ και σταματάω εδώ. Όπως έκανα στο μανίκι που άφησα άνοιγμα, θα αφήσω και κάτω στο τελείωμα άνοιγμα. Κόβω και στερεώνω. Ό,τι έκανα λοιπόν από αυτή την πλευρά, θα το κάνω και από την άλλη πλευρά. Και στο τέλος μένει η τελευταία τσαχπινιά, που είναι τα άριχτα γύρω-γύρω και η μπλούζα μας είναι έτοιμη. Αφού ένωσα λοιπόν και τις δύο πλευρές, όπου έχω αφήσει άνοιγμα, όπως είναι το μανίκι, το κάτω μέρος, το V, θα κάνω μία σειρά με άριχτα. Τίποτα ιδιαίτερο, απλά άριχτα, απλό, λιτό και απέριτο. Ενώνω νήμα και ξεκινάω από τη ραφή και γύρω-γύρω-γύρω θα κάνω τα άριχτά μου. Γύρω-γύρω λοιπόν, έφτασα εκεί που ξεκίνησα, κλείνω με ένα βουβό. Και είναι έτοιμο. Να το μανίκι μου. Και ό,τι έκανα εδώ θα το κάνω και στα άλλα ανοίγματα. Το άλλο μανίκι, το κάτω και το β. Θα σας δείξω και το φορεματάκι έτοιμο πια. Να το λοιπόν το φόρεμα θαλάσσης της κόρης μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Είναι ένα εύκολο πλεκτό. Σε λίγα πράγματα, αν δώσουμε σημασία, θα έχουμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Αν σας άρεσε λοιπόν το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like. Αν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποιήσεις για τα επόμενα βίντεο μου. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.